Apostole Christo to Theo igapimenem epi tachinon risse laon anapologiton dechetes se prospiptonda o epipeson. Ότι μίζον εστί ο ενημί, ή
Oh,
Thank you.
κατοικολογών και παρεμπιδημούν των επικομοπόλεμων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Πάμπτης και των δωρών των Θεών, των επιτελούντων την Αγία Νεαρτή και πανήγυρη τάφτη και προσφερόντων τα δωράτα αυτά με το τον Υγείον αυτό.
Ο
ότι
ονόμασε θεολόγο, λόγω των υψηλών θεολογικών κινημάτων των έργων του, ιδιαίτερα για την εξωτική και σε βάθος την ανάπτυξη της αργόσεως του Θεού Λόγου. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, που κινούμε και πανηγυρίζουμε σήμερα όλοι εδώ που συναντήκαμε στο λαό μας, αξιώθηκε να ταυτίσει με ένα από τα τέσσερα συμβολικά ζώντα πλάσματα που είδε σε όραμα ο προφήτης Εζεκιήλ τον Αετό, εξαιτίας της αληθινής θεοπλοσίας και των υψηλών θεολογικών πτώσεων και έργων. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα όλοι τιμώντας τον Άγιο, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ο Άγιος Ιωάννης και Ευαγγελιστής, ο θεολόγος, ο Απόστολος, αποτελεί σε όλους μας πρότυπο, πρότυπο κήρυκα, πρότυπο θεολόγου, πρότυπο ηγαπημένου μαθητή, αδελφού και φίλου, παράδειγμα ειλικρινής αγάπης προς τον Θεό. Μιας αγάπης που δεν φοβάται, δεν λογαριάζει τίποτε, παρά μόνο να τηρεί τις θείες εντολές του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, είναι εκείνος που χάρισε την ύπαρξή του στον Ιησού και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην αγάπη. Γι' αυτό και αναδείχθηκε θεοφόρος, αληθινός θεολόγος και μαθητής της αγάπης. Άραγε, εμείς οι σύγχρονοι μαθητές χριστιανοί του Ιησού έχουμε τη δύναμη της πίστεως και το θάρρος της ομολογίας όπως ο Άγιος Ιωάννης που δούμε σήμερα. Εμπνεόμαστε από τη φλόγα της αγάπης που επηρεάζει από την ευαίσθητη καρδιά του ιερωμένου μαθητού. Διαθέτουμε έστω και λίγο γνώση από την πραγματική γνώση της θεολογίας του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Με αυτά τα ερωτήματα, αγαπητοί μου, αξίζουμε να κλείσουμε το κήρυγμα απόψε και να απαντήσει ο καθένας ειλικρινά τον εαυτό του. Χριστός
Να είστε καλά.